ούτε λίγο το πολύ, λέει ότι κοιτάξτε να δείτε και τα μέτρα αυτά που λέτε, τα οποία είναι λάθος. Αν λύσετε το πρόβλημα σήμερα, θα το βρείτε μπροστά σας, δηλαδή και έρθουμε εμείς και ψηφίσουμε και συνενέσουμε και πάμε. Θα το βρούμε πάλι μπροστά μας σε ένα χρόνο, διότι δεν λύνεται. Και η λογική που βάζει ο κύριος Χατζηδάκης και νομίζω ότι τη βάζει όλη η αντιπολίτευση και πιθανότατα και εσείς, είναι το θέμα ότι στον πεινασμένο δεν είναι η ιστορία να του δώσει ένα ψάρι να φάει σήμερα, αλλά να του δώσει το αγκίστρι για να μπορεί να ψαρεύει κάθε μέρα. Αυτό πολύ ωραία, πώς μπορούμε να το καταφέρουμε. Διότι η λέξη ανάπτυξη δεν βλέπω να μπαίνει στην συζήτησή μας με ποιο τρόπο θα υπάρξει ανάπτυξη, θα υπάρξει καινούρια παραγωγή πλούτου, θα υπάρξουν θέσεις εργασίας, άρα θα υπάρξουν και εισφορές στα ασφαλιστικά μας ταμεία. Πολύ ωραία το είπατε αυτό με το αγκίστριο, οφείλω να σας πω, είναι σαν τη γνώση. Και στη γνώση έτσι προσεγγίζουμε τα πράγματα. Μαθαίνουμε να φτιάχνουμε αγκίστρια και να ψαρεύουμε τη γνώση. Στα συγκεκριμένα όμως, νομίζω ότι θα διακρίνατε ότι προς το παρόν, γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, υπάρχουν ορισμένες αποσπασματικές προτάσεις, από ό,τι εγώ τουλάχιστον αντιλήφθηκα, στα συγκεκριμένα ζητήματα. Εδώ όμως είναι συγκεκριμένο το πρόβλημα. Και είναι ένα πρόβλημα για το οποίο θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές ευθύνες για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαμε 11 τουλάχιστον μειώσεις στην πενταετία που πέρασε, ότι είχαμε μεσοσταθμικά μια μείωση των συντάξεων περίπου στο 30% μεσοσταθμικά, ότι είχαμε στην ίδια περίοδο την εκτείναξη της ανεργίας στο 25% και τη μείωση αντίστοιχα του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος κατά 25 μονάδες. Άρα λοιπόν βρισκόμασταν σε μια κατάσταση και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Δεν θα συμφωνήσω όμως, κύριε Δάρα, σε αυτό που είπατε, ότι δεν υπάρχει ο ανάλογος σχεδιασμός σε σχέση με το που είναι κοινός τόπος, σε σχέση με το θέμα της ανάπτυξης. Διότι χωρίς αυτό δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα, είναι απολύτως βέβαιο. Δεν μιλάω βεβαίως για επιδοματική πολιτική, δεν μιλάω για ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ήρθανε κάποια χρήματα, τα απορροφούμε. Λέω πώς αυτά θα. Κοιτάξτε, ούτε αυτό ήταν εύκολο. Ούτε αυτό ήταν εύκολο. Το ότι, εν πάση περιπτώσει, ήρθαμε πρώτοι στην Ευρώπη στην απορρόφηση. Αυτό είναι γεγονός. Είναι σημαντικό. Το ότι ξεκινήσαμε με διαφορετικούς όρους και το νέο πρόγραμμα, και είναι πρόγραμμα 8 δισεκατομμυρίων περίπου, μπορεί να φτάσει ως τα 8 δισεκατομμύρια το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, και αν αυτό εξαντληθεί είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το πιο σημαντικό, και σας το λέω αμέσως τώρα, είναι ότι μέσα σε αυτή την πρώτη φάση θα έρθει ο νέος αναπτυξιακός νόμος, και το Μάρτιο του 2016 η κυβέρνηση θα παρουσιάσει, όπως είναι και δεσμευμένη, το πλήρες αναπτυξιακό της σχέδιο. Συνεπώς έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικά βήματα να κάνουμε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι διέκρινα και από τις στις πίσω γραμμές, να το πω, και από αυτά που είπε ο κύριος Χατζηδάκης, ότι δεν καλοβλέπουνε, τους δημιουργεί μεγάλη δυσκολία το ότι υπήρξε μια, καταρχήν εγώ λέω, συμφωνία με τις εργοδοτικές οργανώσεις στο θέμα των εισφορών. Αυτό είναι κρίσιμο θέμα. Είναι κρίσιμο και έχει και πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις. Αν θα πάμε έτσι ή αν θα πάμε στο κόψιμο. Δηλαδή, περί αυτού πρόκειται. Δεν γίνονται, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Χατζηδάκης, δεν βγαίνουν λαγοί από τα καπέλα. Οι αριθμοί είναι αριθμοί. Τα πράγματα είναι σκληρά. Ή θα κάνουμε αυτό ή θα κάνουμε το άλλο. Και θα δούμε και τις λύσεις. Τρίτον, όσον αφορά το ζήτημα που είπε ο κ. Χατζηδάκης, θυμίζω ότι στο συγκεκριμένη αναμόρφωση του ενιαίου μισθολογίου ήταν μέσα στα συμφωνημένα πλαίσια. Δεν υπάρχουν 150 νέα εκατομμύρια γραμμένα στον προϋπολογισμό, κύριε Χατζηδάκη, για την αύξηση των... σας λέω, ακούστε με λιγάκι. Είναι μέσα στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου, σε βάθος δηλαδή μέχρι το τέλος του μεσοπρόθεσμου, είναι αυτή, όχι οι αυξήσεις, είναι ουσιαστικά το ξεπάγωμα που ήταν παγωμένα πάρα πολλά χρόνια της εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων. Όχι, όχι, όχι. Είναι το ξεπάγωμα. Προσωπικές διαφορές. Όχι,
Είναι το ξεπάγωμα, ξαναλέω. Είναι το ξεπάγωμα της εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτή είναι. Μιλάτε για άλλο πράγμα. Ναι, και οι πράγμα, δύο, ναι. Δεν ξέρω. Εγώ το ένα δεν το έχω καν ακούσει. Τάξη, το ξεπάγωμα το έχουμε ακούσει. Αυτό είναι μέσα στο. Είχαμε διάλογο συγκεκριμένο, τότε συνολωμένο με τον κύριο Θεοχάρη και με τον κύριο Χουλιαράκη. Παρόν ήσασταν το βράδυ όταν έκλεινε το νομοσχέδιο. Ξαναλέω. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο του ξεπαγώματος των εξελίξεων που ήταν κολλημένες για πάρα πολλά χρόνια. Και από αυτό προκύπτει πράγματι μία διαφορά, η οποία όμως σε βάθος ήταν προβλέψιμη, είχε προβλεφθεί μέσα στο μεσοπρόθεσμο και άρα δεν είναι εγγεγραμμένα τα 150 πλάσια εκατομμύρια μέσα στον προϋπολογισμό του 2015 που λέει ο κύριος Χατζηδάκης, δεν είναι αυτό το θέμα. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ και από αυτή την πλευρά διαισθάνομαι και ακούω, γιατί ο κύριος Χατζηδάκης νομίζω ότι με το νέο ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει παρόμοιες, θα έλεγα, προσεγγίσεις σε πάρα πολλά ζητήματα. Νομίζω ότι στο θέμα του πώς ακριβώς η νέα ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας θα αντιμετωπίσει και το δημόσιο τομέα, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η άποψή της. Ακριβώς μου θυμίζει απόψεις και σκέψεις για το δημόσιο τομέα, τον οποίον θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης με πόνο ψυχής στο δημόσιο τομέα είχε προχωρήσει σε απολύσεις. Κάτι μου θυμίζει αυτή η νήξη σήμερα του κυρίου Χατζηδάκη. Κύριε Μαντά, τώρα συγκεκριμένα στο ασφαλιστικό για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Δηλαδή, εμείς καλούμε τη μία πλευρά, την άλλη πλευρά. Ακούστε. Συνέχεια ακούμε, αλλά στο συγκεκριμένο πραγματικά υπάρχει θέμα. Και κυρία Κατσίμη, θέλω να πω για τους εργαζομένους και την αύξηση των εισφορών, δεν είπε κάτι ο κ. Μαντάς. Και εκεί υπάρχει μια εκκρεμότητα. Συνάντησε τους εργοδότες, ναι, με τους οποίους συμφώνησε κάτι το οποίο δεν είναι και σαφές. 20% είναι οι εισφορές τους εργαζόμενους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, με 6,5 και 13,5. Αυτό είναι ήδη. Αυτό, σε αυτό τι λέμε, ποια είναι η βασική λογική. Ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας όσον αφορά τις εισφορές σε σχέση με το εισόδημα και όχι με το τεκμήριο. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, παύλα επιστήμονες, όχι σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και θα σας πω τώρα το παράδειγμα. Υπάρχει πράγματι ζήτημα. Διότι προσθετικά οι υποχρεώσεις τους πράγματι φτάνουν σε ψηλά επίπεδα. Γι' αυτό και γίνεται, θα δείτε και σήμερα και στις ειδήσεις των εφημερίδων. Έτσι, υπάρχει προσέγγιση. Ενιαία κλιμάκια για φόρους εισφορές, πλαφών για προστασία του εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες. Υπάρχουν λοιπόν προσεγγίσεις που θα καταλήξουν στην αναδιατύπωση αυτής της διαδικασίας, έτσι ώστε να μείνουμε τουλάχιστον, θα έλεγα, στα επίπεδα που είμαστε σήμερα όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες, εισφορές, φόροι κλπ. Σε μια τέτοια λογική κινούνται τα πράγματα, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω και το παράδειγμα αυτό με τους ελεύθερους. Κοιτάξτε, δεν το λέω εγώ, από το πρώτο θέμα το διαβάζω. Ευνοϊκή είναι η αλλαγή και για όσους πλήττονται από την κρίση. Για παράδειγμα, ο ελεύθερος επαγγελματίας που σήμερα είναι ασφαλισμένος 10 χρόνια στον ΑΕ, στην 5η κατηγορία, πληρώνει 464 ετησίως ανεξάρτητα από το εισόδημά του. Με την αλλαγή του καθεστώτος που προβλέπει εισφορές να βασίζονται στο πραγματικό εισόδημα, αν δηλώσει μηδενικό εισόδημα, επειδή έχει στο μαγαζί του λόγω της κρίσης, θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον ΑΕ το 1 τρίτο. Το 1 τρίτο. Ξέρετε πόσες χιλιάδες επαγγελματίες είναι έξω από το σύστημα, κοντά στις 400.000. Εάν αυτοί με αυτούς τους όρους μπουν μέσα στο σύστημα, πράγμα που είναι επιδίωξη του συστήματος συνολικά, να μπει νέος κόσμος μέσα στο ασφαλιστικό σύστημα, τότε μπορούμε να έχουμε πραγματικά σταθερά βήματα προς τη βιωσιμότητα. Εγώ δεν περιγράφω, δεν θέλω να πω σε καμία περίπτωση ότι προτείνουμε μια παραδεισένια λύση. Σε καμία περίπτωση. Προτείνουμε όμως μία λύση η οποία έχει μία δομή, έχει μία λογική και μία σταθερότητα όσον αφορά την εξέλιξή της. Μάλιστα. Μία δυναμική. Να αλλάξουμε λίγο ατζέντα, να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Χατζηδάκη.